βάλεις και να το δείξεις στο κοινωνιολόγο που το έβγαλε. Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι και κάτω από τον ζεστό ήλιο, οι οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, στο γνώριμο πλέον σημείο περιμετρικά του Αγιάννη Χωστού. Η αναμονή, σύμφωνα με τους οδηγούς, φτάνει και τα 40 λεπτά. Ταλαιπωρία. Πόση ώρα είστε στα μάξι? Γύρω στα 3 τέταρτα είμαι, από το Νερόμυλο. Μέχρι εδώ. Ναι. 40 λεπτά είμαι και περιμένω. 40 λεπτά εδώ. Για μια διαδρομή πόσο λεπτό? Μέχρι τις Πατέλες. Πόσο? 10 λεπτά δρόμο. Οι ουρές αυτοκινήτων από Μαλάδες και Φοινικιά προς Ηράκλειο εκτείνονται σε μήκος χιλιόμετρων και όσοι πρέπει να ακολουθήσουν επανειλημμένα στη διάρκεια της ημέρας το ίδιο δρομολόγιο είναι αποφασισμένοι ότι μπορεί όχι μόνο να μην φτάσουν στην ώρα τους, αλλά και να χάσουν αρκετό χρόνο, περιμένοντας ατέρμονα να περάσουν από τον πολύπαθο κόμβο. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, γιατί τώρα είμαστε 40 λεπτά συγκινήσεις και ακόμα τίποτα. Μέχρι πού είναι η ουρά? Η ουρά είναι τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο πίσω. Μετά τη διαμόρφωση του προσωρινού κόμβου, σύμφωνα με τους οδηγούς, αντί η κατάσταση να βελτιωθεί, επιδεινώθηκε. Με αποτέλεσμα η περιφέρεια Κρήτης να παραδεχτεί την αναποτελεσματικότητα του έργου και να δεσμευτεί για παρεμβάσεις στο σημείο. Οι εργασίες ξεκίνησαν και προβλέπεται να αφαιρεθούν τα κολονάκια και να πέσει τσιμέντο στο σημείο για να διευκολυνθεί κυρίως η στροφή για οδηγούς φορτηγών. Σωτηρία δεν υπάρχει με αυτό εδώ πέρα το έργο. Εργασίες κάνουν τώρα. Είμαστε μία ώρα μέχρι να φτάσουμε εδώ. Από το βιολογικό μία ώρα, σημειωτών. Μπλοκάραμε να είμαστε 20 λεπτά στην κίνηση και είμαι από τα Χανιά εγώ και έχω απελπιστεί. Μέχρι πού είναι η ώρα? Ναι, μέχρι την παραπάνω διασταύρωση. Αρκετή. Ναι, αρκετή. Ταλαιπωρία και σήμερα? Ναι, δυστυχώς. Και με τις παρεμβάσεις αυτές όμως οι οδηγοί δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξει θεαματικά η κατάσταση, αφού έχουν συνηθίσει πλέον να είναι στο ίδιο έργο θεατές.